σε όλες τις μετά από εμάς γενιές φοιτητών και αποφύγουν. It really is wonderful to see you here. You are all home at last. And it is great to have you here. And it's great for us. For me, this is my first true time on the campus. I've been driven by, but never welcomed in. And to be welcomed in with this group is truly, truly special. You are the fulfillment of our founders' dreams. The history of philanthropy at Pierce is a long and a strong one, although it is not well known. Donations from individuals abroad and the United States government provided funds to build the original school in Smyrna, this campus, the Elenico campus, and later the Aghia Paraskevi campus. But philanthropy in our history has accounted for more than our buildings. It has also made possible the precious gift of a quality education for students whose families could not otherwise afford Pierce. Throughout its history, the college has sought to keep tuition within the reach of as many families as possible and has offered scholarships to many who were academically qualified but could not afford, without assistance, to attend. So again, thank you very much for coming back to your home, for sharing in this special evening. We hope that you will enjoy this evening of remembrance and renewal of friendships, because for all of us, Pierce College is a true treasure that needs to be passed on to future generations who will, like you, embody our mission. Αυτό το σχολείο θέλω και εκεί πήγα. Τα πρώτα μου ακούσματα, αυτοδιοίκηση, δημοκρατικές διαδικασίες, non ministrare, sed ministrare, άγνωστες λέξεις, άγνωστες έννοιες. Μπορούσαν όμως τα παιδικά μου μάτια να διακρίνουν την απέραντη ομορφιά αυτού του χώρου, να βλέπουν, να μεγαλώνουν τα μονοκοτυλίδωνα και τα δικοτυλίδωνα του δύο θάλμα, που τάχα είχαν σβήνει τα δικά μας χέρια, τη βοή των αεροπλάνων, ελπίζοντας την εμφάνιση ενός όμορφου πιλότου στα γήπεδά μας. Και αργότερα τα λόγια ενός δασκάλου μας, τον άπιος των μαθηματικών, να μας λέει «Δεν μπορείς να διδάξεις τίποτα στο μαθητή, τούβλο στα μαθηματικά». Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να το βοηθήσεις να ανακαλύψει αυτά που έχει μέσα του. Τούτος ο χώρος, το σχολείο μας, μας έδωσε την έμπνευση και την ελπίδα να ότι συμμετέχουμε κι εμείς για το καλύτερο αύριο. Τούτος ο χώρος μας έμαθε ότι στη ζωή δεν είμαστε μόνοι όταν μοιραζόμαστε τα μυστικά της. Τούτος ο χώρος μας έμαθε να αγωνιζόμαστε, να ψαχνόμαστε, να αγαπάμε, να ακούμε. Να αρχίσω από το τέλος, από την πρίκα, τη σκευή της εξάφρονης μύτης ιστοπίας που κρατώ μέχρι σήμερα κληρονομιά φωτισμένων δασκάλων, αυτών των άξιων λειτουργών που ήταν η ψυχή του σχολείου, που μας πήραν παιδιά, μας συντρόφευσαν στη δύσκολη εφηβεία και μας πόλεσαν με το πνεύμα αναζήτησης της αυτογνωσίας στο ταξίδι της ζωής. Φίλες απόφοιτες, μεστομένες γυναίκες, αλλά forever girls, βαδίζοντας 50 χρόνια στους δρόμους της ζωής, δεν βρίσκω άλλο τρόπο να κλείσω παρά με έναν αγαπημένο στίχο του Robert Frost από το ποίημα του The Road Not Taken. Two roads diverged in a yellow wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Carry on. Οπωσδήποτε μας κυνηγούσε η Dean of Students. Οι δεσποινείς κροκοδίλου για τις μικρές διδασκαλημένες, οι κρόξ για τις μεγάλες του Pierce, οι κοράλοι, όπως την φώναζαν οι συνάδελφοί της, γεννώντας μας ανατριχύλα με την αδιανόητη ιδιότητά τους προς το θηρίο. Μα τώρα που είμαι εδώ, ανάμεσά σας, ακριβώς επειδή ήρθαμε όλες μαζί, μιας και στη μακριά ζωή που αξιωθήκαμε, έχουν εξαφανιστεί οι αποστάσεις ηλικίας μεταξύ μας. Τώρα που βρίσκομαι εδώ, στα μνήματα της νιώτης μας, είμαι ευτυχισμένη. Έμαθα σε αυτό το υπέροχο σχολείο θαυμάσια ελληνικά, τη γλώσσα μου, και έμαθα να σκέφτομαι και να γράφω και να μιλώ αγγλικά. Αυτό κανένα άλλο σχολείο δεν το κάνει. Εγώ ήρθα για την τοποθεσία. Ο δρόμος με τους ευκαλύπτους είναι γραμμένος μέσα στην καρδιά μου, όπως τον έχει ζωγραφίσει η Μελίτα Πλακοντάρη. Θα ήθελα για πάντα να θυμάμαι ότι είχα την τύχη να μάθω γράμματα κοντά σε υπέροχους ανθρώπους, με τον ημιτό παρέα και το σαρωνικό απέναντι. Το μεγάλο ευχαριστώ της το χρωστάμε για όσα έσχυρε μέσα μας, για το ήθος, για την παιδεία που πέρασε μέσα μας. Πνευματικό και συναισθηματικό δεσμό.